Η Γενόπ ΔΕΗ, η Γενική Ομοσπονδία των Εργαζομένων στη ΔΕΗ, έχει ονομάσει την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ από την κυβέρνηση ως εισαγωγικά, είναι δική σας ανακοίνωση δηλαδή, εγκληματική ενέργεια σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Πώς τεκμηριώνετε αυτή τη βαρύτητα την κατηγορία? Κοιτάξτε να δείτε, πράγματι όταν κανείς χρησιμοποιεί λέξεις με ιδιαίτερη φόρτιση και σηματοδότηση, όπως η λέξη έγκλημα, πρέπει όντως να τις αιτιολογεί. Σας λέω λοιπόν ότι ναι, είναι εγκληματική η απόφαση της κυβέρνησης να εκχωρήσει το πλειοψηφικό πακέτο στους ιδιώτες, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο ανοίγει ο δρόμος για την οριστική παράδοση της επιχείρησης του ελληνικού λαού στα χέρια των ιδιωτών. Είναι εγκληματική η απόφασή της, γιατί δυστυχώς με αυτό τον τρόπο η πολιτεία χάνει ένα βασικό εργαλείο άσκησης οικονομικής, κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής. Παραδίδει το αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας κατά αποκλειστικότητα, αυτό θα γίνει σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, κατά 100% στους ιδιώτες. Έτσι λοιπόν δεν θα μπορεί να παρέμβει, όπως πρόσφατα έκανε η κυβέρνηση λίγο πριν ανέβει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο κύριος Μητσοτάκης. Και επιπροσθέτως είναι εγκληματική αυτή η απόφαση, γιατί έρχεται να αλλάξει μία φιλοσοφία, μία ιστορία και μία διαδρομή, μία κουλτούρα 71 ετών. Η ΔΕΗ, κύριε Καλοδούκα, χτίστηκε από το στέρημα του ελληνικού λαού στο πέρασμα αυτών των δεκαετιών με ένα σκοπό και στόχο, να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Όλα αυτά τα χρόνια ως δημόσια επιχείρηση αντιμετωπίζει την ηλεκτρική ενέργεια ως κοινωνικό αγαθό και έτσι πρέπει να συνεχίσει να αντιμετωπίζεται. Όμως δυστυχώς τώρα, εχωρώντας το πλειοψηφικό πακέτο στους ιδιώτες, αυτό θα πάψει. Οι ιδιώτες, κύριε Καλοδούκα, δεν δραστηριοποιούνται. Το έχουμε δει παντού και στη χώρα μας και στο εξωτερικό, για να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. Ο Θεός τους είναι και το κίνητρό τους ένα και μόνο ένα. Το κέρδος και μόνο το κέρδος. Ναι, και αυτό το κέρδος δεν θα βγει από πουθενά αλλού παρά τις πλάτες των καταναλωτών. Αυτό συνέβη σε όλες τις επιχειρήσεις που από τα χέρια του δημοσίου πέρασαν στα χέρια των ιδιωτών. Όμως η κυβέρνηση έχει μια επιχειρηματολογία η οποία λέει ότι ήταν αναπόφευκτη αυτή η διαδικασία. Γιατί? Γιατί λέει ότι η ΔΕΗ μέχρι το 2018 είχε ζημίες 2,8 εκατομμύρια ημερεσίες, δηλαδή μια ζημιογόνα επιχείρηση, και μάλιστα η μετοχή της είχε κατακριμιστεί. Επομένως λέει η κυβέρνηση, για να πάμε στο μέλλον, είναι λόγια των κυβερνητικών, για να πάμε στο μέλλον και μάλιστα να πάμε στη μια πράσινη ανάπτυξη, γιατί λόγω κλιματικής αλλαγής πρέπει να σταθούμε προς την πράσινη ενέργεια, χρειάζονται κεφάλαια. Και αυτά τα κεφάλαια δεν μπορεί να τα βρει πουθενά αλλού εκτός από το δημόσιο, από το ιδιωτικό τομέα. Αυτά ισχύει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λέει ασύστολα ψεύδι όσον αφορά την οικονομική κατάσταση της ΔΕΗ το 2018 και το 2019. Ναι, η επιχείρηση είχε οικονομικά προβλήματα λόγω συγκεκριμένων πολιτικών που έρχονται από τότε που ήταν κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, αλλά σε καμία περίπτωση δεν κινδύνευε με οικονομική κατάρρευση. Έχει πει ασύστολα ψέματα. Τα 2,8 εκατομμύρια ημερησίες ψέμα είναι. Ζημίες. Λέει ότι είχε ζημίες 2,2 δις για το 2019. Ναι. Μα αυτό δεν έχει να κάνει με την πραγματικότητα. Έχει να κάνει με τη λογιστική απομείωση της περιουσίας της ΔΕΗ. Με τη λογιστική απομείωση μιας σειράς λιγνητικών μονάδων. Και η Νέα Δημοκρατία να ήταν στα πράγματα, το ίδιο ακριβώς θα έκανε. Την περίοδο που κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία το ΣΥΡΙΖΑ ότι είχε διαλύσει τη ΔΕΗ, η επιχείρηση παρουσίαζε 335 εκατομμύρια ευρώ κέρδη EBITDA. Τι είναι το EBITDA? Το EBITDA δείχνει τη λειτουργική κερδοφορία της επιχείρησης. Δείχνει ότι μια επιχείρηση είναι υγιής. Η επιχείρηση ήταν υγιής. Η Νέα Δημοκρατία κάπου έπρεπε να βασίσει όλα όσα είχε σχεδιάσει για να κάνει και τα βάσισε πάνω σε ένα μεγάλο ψέμα. Και το ψέμα της αποδεικνύεται το ότι δεν περίμεναν τουλάχιστον να περάσει και λίγος καιρός για να πούν ότι έσωσαν τη ΔΕΗ. Βγήκαν και έλεγαν ότι έσωσαν τη ΔΕΗ, λες και ήταν μάγοι, μάγος Χουντίνι ο κύριος Χατζηδάκης, μόλις μέσα σε τρεις μήνες πανηγύριζαν ότι έσωσαν τη ΔΕΗ. Μα τι έκαναν και έσωσαν τη ΔΕΗ? Ξέρετε τι έκαναν και άλλαξε η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης? Έγδαραν τον ελληνικό λαό. Του πήραν πίσω την
μείωση που είχε δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αύξησαν τα τιμολόγια κατά 20% και πήραν από τις τσέπες του ελληνικού λαού 570 εκατομμύρια ευρώ. Να πώς έσωσαν, σε εισαγωγικά έσωσαν την επιχείρηση, γιατί ξαναλέω, δεν κινδύνευε με οικονομική κατάρρευση. Αλλά δεν ισχύει ότι είχε 2,8 καθημερινά ζημία που έλεγε. Υπήρχαν ζημίες, αλλά η επιχείρηση δεν κινδύνευε με οικονομική κατάρρευση. Οι ζημίες που υπήρχαν προερχόντουσαν από μια σειρά απαράδεκτες πολιτικές που ασκούντουσαν σε βάρος ΔΕΗ, που κάποιες από αυτές πήγαζαν από τότε που ήταν το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Παράδειγμα. Οι τελευταίοι που θα έπρεπε να μιλάνε για την οικονομική κατάσταση της ΔΕΗ είναι οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, γιατί επί των ημερών τους πραγματικά έγιναν εγκλήματα σε βάρος ΔΕΗ. Οι κύριοι αυτοί είναι που έφτιαξαν το σκάνδαλο, και θα μας έπαιρνε πολύ χρόνο να το αναλύσουμε, του μηχανισμού ανάκτησης μεταβλητού κόστους, μέσω του οποίου η επιχείρηση ζημιωνόταν σε όφελος των ιδιωτών. Οι κύριοι αυτοί είναι που πέταξαν τη ΔΕΗ παντελώς έξω από τον χώρο, τον ευαίσθητο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και έρχονται τώρα και λένε η ΔΕΗ δεν έχει τίποτε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για όσους παρακολουθούν τα πράγματα από κοντά, θυμούνται πάρα πολύ καλά ότι το 2011, το 2012 και το 2013 συνολικά οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας έδωσαν 2.043 μεγαβάτ άδειας στους ιδιώτες, ούτε ένα στη ΔΕΗ. Και έχουν το θράσος να έρχονται σήμερα και να λένε ότι η ΔΕΗ επί ΣΥΡΙΖΑ, λες και αυτά έγιναν επί ΣΥΡΙΖΑ, έμεινε παντελώς έξω από την πίτα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι κύριοι αυτοί είναι που έγδαραν τους καταναλωτές για να χρυσοπληρώνονται σε βάρος τους οι εκλεκτοί κύριοι που πήραν τα αιωλικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Κύριε Καλοδούκα, ξέρετε πόσο ανέβηκε το ΕΤΜΕΑΡ στην οικιακή και εμπορική κατανάλωση? Στην οικιακή κατανάλωση από 0,30 ευρώ η μεγαβατόρα το Γενάρη του 2010, το 2015 έφτασε 26,86%, 8.600 τα 100 αύξηση, και στην εμπορική κατανάλωση έφτασε 10.600 τα 100. Αυτοί οι κύριοι πήραν από τις τσέπες του ελληνικού λαού από το 2013 ως το 2018 μόνο μέσω του ΕΤΜΕΑΡ πάνω από 5 δις για να χρυσοπληρώνονται οι κύριοι αυτοί σε βάρος της ΔΕΗ και σε βάρος των καταναλωτών. Έχουν λοιπόν το θράσος, ενώ έκαναν τεράστια σκάνδαλα σε βάρος της επιχείρησης, να έρχονται από πάνω και να ισχυρίζονται, ξέρω, ότι διαλύθηκε η επιχείρηση επί ΣΥΡΙΖΑ. Έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ τις ευθύνες του σε κάποια πράγματα, γιατί όλα πρέπει να λέγονται και τίποτε δεν πρέπει να κρύβεται. Αλλά εκείνο που έχω να πω πρωτίστως όμως για το ΣΥΡΙΖΑ, βάζοντας και τα λάθη του στη ζυγαριά και τα θετικά του, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που κράτησε τη ΔΕΗ ζωντανή, γιατί πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων το νομοσχέδιό τους για τη δημιουργία της μικρής ΔΕΗ, που αν αυτό είχε υλοποιηθεί, αν δεν είχε αλλάξει η κυβέρνηση, σήμερα η ΔΕΗ δεν θα υπήρχε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός που κράτησε το πλειοψηφικό πακέτο του ΑΔΜΕ στην κατοχή του ελληνικού δημοσίου. Οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας είχαν αποφασίσει να εκχωρήσουν το 66% των μετοχών του ΑΔΜΕ στους ιδιώτες. Να τα λέμε και αυτά. Και δεν υπήρχε κανένας απολύτως λόγος να ισχυριστούν αυτό που ισχυρίστηκαν για να δικαιολογήσουν την πολιτική τους απόφαση να εκχωρήσουν το πλειοψηφικό πακέτο στους ιδιώτες, ότι υπήρχε οικονομικό πρόβλημα. Μόνο οικονομικό πρόβλημα δεν υπήρχε. Δηλαδή, τι λένε, θέλαμε να βρούμε χρήματα, μα είχε η επιχείρηση χρήματα για να αναπτυχθούμε στις ΑΠΕ. Σήμερα, και να μην είχαμε, τα δάνεια για να αναπτυχθεί στις ΑΠΕ είναι πάνθινα. Το χρήμα για να αναπτυχθεί στις ΑΠΕ είναι πάνθινο και παντού το βρίσκεις. Το επιτόκιο δεν ξεπερνά το 2%. Όλα λοιπόν όσα ισχυρίστηκαν ήταν ψέματα. Ήταν δική τους πολιτική επιλογή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι αυτή την πολιτική ακολουθούν, της εχώρησης των πάντων στα χέρια των ιδιωτών. Εδώ όμως πάλι έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι πράγματι υπάρχει ένα ζήτημα μεγάλο, γιατί το ρεύμα είναι και κοινωνικό αγαθό, δηλαδή στη σημερινή εποχή είναι αδύνατο να επιζήσει καν κάποιος μια οικογένεια χωρίς ρεύμα. Το προστατεύει, διότι επιδοτεί τις ευάλωτες ομάδες. Αυτό ισχυρίζεται η κυβέρνηση. Και μάλιστα λέει ότι μέσω του ελέγχου του 34% της ΔΕΗ θα συνεχίσει να κάνει κοινωνική πολιτική. Ισχύει. Να μιλήσουμε και για τη στήριξη που δίνεται τώρα. Έτσι.
Μιλάμε ότι υπάρχουν τεράστιες αυξήσεις στην τιμή του ρεύματος. Η τιμή της χοντρικής έχει αυξηθεί κατά 236%. Η τιμή της ανταγωνιστικής χρέωσης έχει αυξηθεί κατά 207%. Και βεβαίως και η τιμή στον καταναλωτή μαζί και με τις μη ανταγωνιστικές χρεώσεις έχει αυξηθεί κατά 119%. Με τις παρεμβάσεις αυτές που έχει κάνει η κυβέρνηση, δεν έχει καλύψει πλήρως αυτή την αύξηση. Μέχρι και τον Οκτώβριο, γιατί τώρα τα πράγματα έχουν χειροτερεύσει πολύ, πάρα πολύ, ο καταναλωτής παρά τις επιδοτήσεις πλήρωνε 18,6% παραπάνω την τιμή του ρεύματος. Τώρα αυτό θα φτάσει 40% αν δεν το έχει ξεπεράσει. Συνεπώς, να μην μας λένε δηλαδή ότι δεν πληρώνει ο καταναλωτής. Οι επιδοτήσεις που δίνουν μόνο ένα μέρος των αυξήσεων καλύπτουν. Ναι, αλλά η τιμή της κιλοβατόρας έχει αυξηθεί συγκυριακά, γιατί έχει εκτοξευθεί στα ουράνια η τιμή του πετρελαίου με τους νόμους κατά της κλιματικής αλλαγής. Έχει γίνει πολύ ακριβό η χρήση του λιγνίτη ή ακόμα και του πετρελαίου και γι' αυτό έχει αυξηθεί. Δεν αυξήθηκε απλώς από κάποιες κυβερνητικές επιλογές. Κοιτάξτε, κύριε Καλοδούκα, η κυβέρνηση, ο κύριος Υπουργός, αλλά και συνολικά η κυβέρνηση προσπαθεί να κρυφτεί για τις αυξήσεις της τιμής του ρεύματος που εδώ στη χώρα μας είναι μεγαλύτερες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, πίσω όντως από την αύξηση του CO2 και του φυσικού αερίου. Εγώ όμως θέλω να ρωτήσω το εξής, γιατί οι κύριοι αυτοί μιλάνε σαν να ήταν εντελώς αναπόφευκτο αυτό. Οι υπουργοί δεν πρέπει να κάθονται στις καρέκλες απλά και μόνο να τις ζεσταίνουν. Πρέπει να κάθονται στις καρέκλες και να προβλέπουν, να προλαμβάνουν, να λαμβάνουν μέτρα εγκαίρως. Εγώ ρωτώ, τι κινήσεις έκαναν για να διασφαλίσουν δικαιώματα CO2 όταν ο τόνος στις αρχές του χρόνου ήταν 15-17 ευρώ, ενώ τώρα έχει φτάσει 72,9 ευρώ πριν από λίγες ημέρες. Έκαναν τίποτε? Τίποτα απολύτως. Τα προηγούμενα χρόνια, και μάλιστα όταν αποφάσισαν να χτιστεί μονάδα από το Λεμαΐδα 5, εν αντιθέσιμο ότι έκαναν μια σειρά άλλες χώρες, έκαναν τίποτα για να διασφαλίσουν δωρεάν δικαιώματα εκπομπής CO2, ώστε αυτή η μονάδα να συνεχίσει να λειτουργεί και μάλιστα να λειτουργεί πάμφθηνα? Τίποτα απολύτως. Πάμε στο φυσικό αέριο. Έκαναν τίποτα αλήθεια για να προμηθευτούν φυσικό αέριο όταν η τιμή τους στις αρχές του χρόνου ήταν 15 ευρώ και τώρα έχει φτάσει στα 200 τόσο? Τίποτα απολύτως. Τώρα έφτασε η τιμή του 116 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα. Δεν έκαναν τίποτα απολύτως. Επιπροσθέτως, για να φύγουμε από το συγκυριακό αυτό, μπορούν να μας εξηγήσουν πώς η χοντρεμπορική τιμή στη χώρα μας είναι, να σας πω τα στοιχεία του Αυγούστου, 96% ακριβότερη από ότι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Μπορούν να μας το εξηγήσουν αυτό? Τον Αύγουστο ο μέσος όρος της τιμής στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 65,4. Και εδώ στη χώρα μας, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ήταν 128 ευρώ, 96% ακριβότερα. Μπορούν να μας το εξηγήσουν, αφού έχουν αφήσει την αγορά ανεξέλεγκτη? Και το τέλος της συνέντευξής μας, ερωτήσεις γύρω από το συνδικαλισμό θα ήθελα να σας κάνω. Κύριε Φωτόπουλε, θα σας κάνω μια ερώτηση αρχικά που μοιάζει προσωπική, αλλά δεν είναι. Τα χρόνια που απογλούθησαν την υπογραφή του πρώτου μνημονίου, ο συνδικαλισμός γενικώς στοχοποιήθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τα συντηρητικά κόμματα και τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ως βασικό αίτιο ο συνδικαλισμός της οικονομικής χρεοκοπίας της χώρας. Εσείς γίνετε μία από τις πιο εμβληματικές φιγούρες αυτής της στοχοποίησης. Μάλιστα, με αφορμή την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, ο σημερινός κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Γιάννης Οικονόμου, δήλωσε εισαγωγικά: το κρίσιμο ερώτημα αναφορικά με το σχέδιο της ΔΕΗ είναι αν θέλουμε τη ΔΕΗ του κυρίου Φωτόπουλου και της εποχής του ή μια σύγχρονη επιχείρηση. Τι απαντάτε σε αυτό? Το πρώτο που έχω να απαντήσω στον κύριο Οικονόμου και στους εκλεκτούς κυρίους της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι, και το λέω με σεμνότητα, έτσι δεν είναι ότι εγώ το έχω κάνει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει, μια και μιλάει για εποχή Φωτόπουλου και τη σύγχρονη εποχή. Στην εποχή Φωτόπουλου που τα πράγματα ήταν αλλιώς, δεν έμεναν στο σκοτάδι εκατομμύρια καταναλωτές όπως σήμερα, όπως κινδυνεύουν σήμερα, και η τιμή της κιλοβατόρας δεν ήταν στα ύψη όπως είναι σήμερα. Η ενέργεια, η ηλεκτρική ενέργεια αντιμετωπιζόταν ως αγαθό και όχι ως ένα οποιοδήποτε προϊόν μέσω του οποίου έπρεπε να βγει κέρδος
Αυτό απαντώ στο κύριο οικονόμο. Και ας δει την ενεργειακή φτώχεια που έχει φτάσει σήμερα, το 17,6% με στοιχεία της Eurostat των συνανθρώπων μας εδώ στη χώρα μας, σύμφωνα με την έρευνα που έχει γίνει, αδυνατεί να θερμάνει επαρκώς το σπίτι του. Και αυτό το ποσοστό είναι διπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας τα δει αυτά ο κύριος οικονόμου και μετά να μιλήσουμε για τη ΔΕΗ του Φωτόπουλου. Γιατί λίγο πιο πριν η τιμή της χιλοβατόρας, της παραγόμενης χιλοβατόρας εδώ στη χώρα μας ήταν η φθηνότερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη χειρότερη περίπτωση ήταν η τρίτη φθηνότερη. Σε κάποιες περιόδους ήταν η φθηνότερη. Στη χειρότερη ήταν η τρίτη φθηνότερη. Τώρα όσον αφορά τις στοχοποίησεις, κοιτάξτε να δείτε, δεν έγινε τυχαία. Για να μπορέσουν να περάσουν τις μνημονιακές αυτές τις βάρβαρες αντεργατικές και αντιλαϊκές πολιτικές τους, βεβαίως έπρεπε να στοχοποιήσουν όλους όσους αντιστέκονταν στα σχέδιά τους. Και βεβαίως και για να περάσει και το πασίγνωστο, πασίγνωστη φράση του κ. Πάγκαλου που τη χρησιμοποίησαν όλοι τους, εγώ μαζί τα φάγαμε, έβαλαν και τους συνδικαλιστές στο στόχαστρο. Και εγώ ρωτώ, οι συνδικαλιστές ήταν αυτοί που κυβερνούσαν? Εμείς είμαστε υπουργοί, εμείς παίρναμε τις αποφάσεις. Εμείς σχεδιάσαμε για παράδειγμα το σκάνδαλο της Siemens, του βατοπεδίου, των δομημένων ομολόγων, των Ολυμπιακών Αγώνων που στήχησαν 10 φορές πάνω. Οι εργαζόμενοι συνδικαλιστές ήταν αυτοί που έπαιρναν τις αποφάσεις. Ντροπή και πάλι ντροπή. Οι δικοί μας οι μισθοί, οι δικές μας οι συντάξεις ήταν αυτές που έριξαν έξω το ελληνικό δημόσιο? Ή οι ηρεμούλες που αυτοί που κυβερνούσαν, που επέτρεψαν να γίνουν? Για να τα βάλουμε κάτω λοιπόν να δούμε. Ο ελληνικός λαός κατάλαβε πολύ καλά το τι ακριβώς συμβαίνει. Και αυτές οι προπαγάνδες δεν μπορούν να πάνε μακριά. Χρησιμοποίησαν τα πάντα λοιπόν. Και τι δεν είπαν και τι δεν έγραψαν για τους συνδικαλιστές και για μένα προσωπικά. Όμως ήρθε η ίδια η ζωή που απέδειξε ποιος είναι ποιος. Εγώ πράγματι στοχοποιήθηκα πάρα πολύ και γιατί ως πρόεδρος της Γενόπ ΔΕΗ με τις δράσεις μας ως συνδικάτο χαλούσαμε τις βρωμοδουλειές πολλών εκλεκτών κυρίων, αλλά και γιατί είμαστε από τους πρώτους, παρότι τότε ήμουν μέλος του ΠΑΣΟΚ, που πήγαμε κόντρα στις μνημονιακές πολιτικές του ΠΑΣΟΚ. Ήμασταν από τους πρώτους που βγήκαμε σκληρά, πολύ σκληρά απέναντι. Έπρεπε λοιπόν από την πρώτη στιγμή να μας τσακίσουν, να μην σηκώσουμε κεφάλι, να μην γίνουμε κακό παράδειγμα και ξεσηκωθούν κι άλλοι. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία, είναι και το ακραίο κέντρο που σας έχει στοχοποιήσει. Πάλι επαναλαμβάνω, δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, είναι ο συνδικαλισμός που είναι, δεν είναι ο Φωτόπουλος. Διαβάζω για παράδειγμα ένα από τα πιο γνωστά νεοφιλελεύθερα site που υποστηρίζει η Νέα Δημοκρατία, εισαγωγικά λέω, λέει τα εξής. Ο Φωτόπουλος συμβολίζει τον πλουσιοπάροχα επιδοτούμενο συνδικαλισμό. Πολυτελή επικουρικά ταμεία, αλλά και προσωπικά bonus τύπου day tours, που υπήρχαν και διαιώνιζαν τα προνόμια τους. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Αυτό ήταν ο συνδικαλισμός λοιπόν της ΔΕΗ. Είχατε προνόμια, διασπαθίζατε το χρήμα του ελληνικού λαού, όπως έχετε κατηγορηθεί. Το προνόμιο των εργαζομένων της ΔΕΗ, και όχι μόνο της ΔΕΗ, αλλά και σε άλλους χώρους, αλλά μια και μιλάμε για τη ΔΕΗ, ας περιοριστούμε στη ΔΕΗ. Είναι ένα και μόνο και είναι θλιβερό να είμαστε πρώτοι σε θανατηφόρα ατυχήματα δεκαετίες τώρα. Αυτό είναι το πραγματικό μας προνόμιο. Είσαστε πρώτοι σε θανατηφόρα στη ΔΕΗ? Βεβαίως. Η ΔΕΗ, οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ, στα ορυχεία, στη διανομή, στη μεταφορά, έχουμε το θλιβερό προνόμιο να έχουμε πρωτιά στα θανατηφόρα ατυχήματα. Και όχι μόνο. Λοιπόν, αυτό είναι το πραγματικό μας προνόμιο. Τώρα από εκεί και πέρα για το αν είναι κάποιος προνομιούχος ή όχι, θα πρέπει να δούμε το ύψος του μισθού του, εάν του δίνει τη δυνατότητα να ζει πλουσιοπάροχα ή όχι, εάν του δίνει τη δυνατότητα να ζει αξιοπρεπώς. Αλήθεια, αυτοί που μας κατηγορούν ότι είμαστε προνομιούχοι μπορούν να μας πούν πόσα χρήματα χρειάζεται μια τετραμελής οικογένεια με δύο παιδιά για να ζήσουμε αξιοπρεπώς? Για να δούμε λοιπόν, παίρνουμε παραπάνω από αυτό που πραγματικά θα μας έδινε τη δυνατότητα να ζήσουμε αξιοπρεπώς για να κατηγορηθούμε? Ξέρετε τι κάνουν? Κάνουν τον κοινωνικό αυτοματισμό. Βάζουν τον άνεργο που δεν έχει καθόλου εισόδημα να μισεί. Φτιάχνουν έτσι την κατάσταση. Αυτόν που εργάζεται και ας παίρνει 300 ευρώ, που ούτε ο ένας ούτε ο άλλος μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Βεβαίως ο άνεργος ακόμα χειρότερα. Βάζουν αυτόν που εργάζεται και παίρνει 300 ή 500 ευρώ να αυθονεί αυτόν που παίρνει 1000. Να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Σε κανέναν από όλους μας
τα χρήματα που παίρνουμε δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να ζήσουμε αξιοπρεπώς και να τα βγάλουμε πέρα, γιατί εγώ δεν ξέρω πλούσιους εργαζόμενους, ξέρω δυστυχισμένους εργαζόμενους με χρέη. Και την ίδια ώρα βεβαίως που το καταφέρουν αυτό να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας, να περνάει απαρατήρητο ότι μία χούφτα συνάνθρωποι μας και εδώ στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως κολυμπάνε στο χρυσάφι. Αυτό καταφέρνουνε. Ποιο είναι το προνόμιό μας, το να παίρνουμε μια αξιοπρεπή σύνταξη την οποία τη διέλυσαν, το να έχουμε ένα αξιοπρεπή μισθό, γιατί τι πρέπει να κάνει ο εργαζόμενος, να μην αγωνίζεται, να μην διεκδικεί, να μην παλεύει, ώστε με το μισθό του να μπορεί να ζει αξιοπρεπώς. Ας μας πούνε λοιπόν ποιο είναι το όριο των χρημάτων που χρειάζεται κάποιος για να ζήσει αξιοπρεπώς και αν το προσπερνάμε τότε να έρθει να μας κατηγορήσει ως προνομιούχους και ρετερέ. Όσο δε για τα γενό τουρς και όλα αυτά, μέσα στους αγώνες του το συνδικαλιστικό κίνημα, και αυτό δεν συνέβαινε μόνο στη ΔΕΗ, σε μια σειρά άλλους χώρους, δεν θέλω να τους ονοματίσω, είναι γνωστοί, σε όλους τους χώρους του δημοσίου αλλά και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, με τους αγώνες του, μέσω των συλλογικών συμβάσεων, το συνδικαλιστικό κίνημα, πέτυχε μια σειρά πράγματα τα χρόνια που πέρασαν. Ένα από αυτά είναι να μπορεί και με δική του συμμετοχή και συμμετοχή των επιχειρήσεων να μπορεί να πάει κάποιος ολιγοήμερες διακοπές. Αυτό είναι το έγκλημα. Εκείνο που τους ενόχλησε, αγαπητέ κύριε Καλοδούκα, είναι ότι το συνδικάτο της Γενόπ ΔΕΗ, και αυτό τους ενοχλεί και σε κάθε συνδικάτο που μάχεται, ήταν ένα ταξικό, μαχητικό, μαχόμενο συνδικάτο που δεν ασχολιόταν μονάχα με το αν έχει άρβυλα και φόρμες ο εργαζόμενος, αλλά ασχολιόταν κυρίως με το αν γίνονται σκάνδαλα σε βάρος επιχείρησης. Ήταν ένα συνδικάτο που δεν έκλεινε τα μάτια, που δεν τα κατάπινε όλα όσα γινόντουσαν. Πότε θα ήταν καλός συνδικαλιστής ο Φωτόπουλος και ο κάθε Φωτόπουλος? Όταν στα σκάνδαλα τα οποία διεξάγονται δεν βγάζει άχνα, κάνει μούγκα, πίνει το αμύλητο νερό? Επειδή λοιπόν εγώ δεν ήπια το αμύλητο νερό και οι πράξεις μιλάνε, δεκάδες καταλήψεις, δεκάδες συγκεντρώσεις, δεκάδες συλλαλητήρια, δεκάδες προσφυγές για σκάνδαλα σε βάρος επιχείρησης του ελληνικού λαού, έπρεπε να στοχοποιηθώ. Και επιπροσθέτως, επειδή δεν τα έπαιρνα. Γιατί αν τα έπαιρνα, πιστέψτε με, θα περισσεύανε τα άρθρα στις εφημερίδες τους, στα περιοδικά τους και εκπομπές στις τηλεοράσεις τους, στα κανάλια τους, για το πόσο υπεύθυνος και σοβαρός συνδικαλιστής είμαι. Θα περσέβανε τα εγκομιαστικά σχόλια. Όταν όμως τους κάνεις καταλήψεις, συλλαλητήρια, δίνεις συνεντεύξεις τύπου και λες κοιτάξτε εδώ τι έγινε σε βάρος επιχείρησης του ελληνικού λαού, κοιτάξτε εκεί, κοιτάξτε παρακεί, γιατί αυτό έκανε η Γενόπ. Βδομάδες, μήνες, χρόνια ολόκληρα, μάχες και μάχες. Χάλασε πολλών εκλεκτών κυρίων της βρωμοδουλειάς. Ξεφώνησε πολλούς εκλεκτούς υπουργούς για τη σιωπή τους και τη συνενοχή τους σε σκάνδαλα που γίνανε σε βάρος επιχείρησης του ελληνικού λαού. Παρά τα αυτά ήρθε η ώρα και αποφάνθηκε η ελληνική δικαιοσύνη. Είμαστε αθώοι. Όλα για όσα μας κατηγορούσανε πήγανε στον κάλαθο των αχρήστων. Αυτό γιατί δεν το παίζουν, αυτό γιατί δεν το λένε, αυτό γιατί δεν το γράφουν. Και ξαναλέω, πού είναι οι φωτογραφίες? Τι ακριβώς έγινε, ποια είναι η λοιπόν, επόμενη? Μας καταδίκασαν πρωτόδικα. Ναι. Για κάποια χρόνια και βεβαίως έπρεπε να γίνει, έγινε η έφεση. Λοιπόν, και στο εφετείο, καν δεν εκδικάστηκε η υπόθεση, πήγε κατευθείαν στο αρχείο. Γιατί η ΔΕΗ δεν έκανε προσφυγή να εκδικαστεί ξανά η υπόθεση. Γιατί δεν έκανε προσφυγή? Γιατί το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης, που υποτίθεται όλα όσα κάναμε ζημίωσαν τη ΔΕΗ, πήρε απόφαση ότι ουδεμία ζημιά δεν έχω υποστεί. Αυτοί λέγανε στα κανάλια ότι η ΔΕΗ έχει ζημιωθεί και το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ, το καθήλυνα αρμόδιο, έλεγε «Μα εγώ δεν έχω ζημιωθεί από τη δράση αυτών εδώ των ανθρώπων». Γι' αυτό λοιπόν και η υπόθεση τελείωσε. Πήγε στον κάλαθο των αχρήστων. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά αυτό δεν το λένε και βεβαίως όταν έγινε αυτό δεν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Ήταν κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Γιατί αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσε να πει κανείς: Έλα, ρε Φωτόπουλε, τα μαγείρεψες εκεί εσύ τώρα με τη διοίκηση του ΣΥΡΙΖΑ, με το ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Και... Πότε βγήκε η απόφαση? Η απόφαση αυτή βγήκε πριν από 1,5 χρόνο περίπου. Επί Νέας Δημοκρατίας. Επί Νέας Δημοκρατίας βγήκε η απόφαση. Και επί Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσε να γίνει η παρέμβαση από τη ΔΕΗ και δεν έγινε. Γιατί υπήρχε η απόφαση του ίδιου του Διοικητικού Συμβουλίου ότι εγώ δεν έχω ζημιωθεί από όλα όσα κατηγορούν.
Δηλαδή, οι κατηγορίες για τις οποίες πρωτοδίκως καταδικαστήκαμε δεν είχαν καμία σχέση με αυτά που λέγανε στα κανάλια τους. Καταδικαστήκαμε για αστιότητες στην κυριολεξία και μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε ένα προς ένα. Δηλαδή, ένας λόγος για τους οποίους καταδικαστήκαμε είναι γιατί χρησιμοποίησαμε χρήματα που παίρναμε μέσω συλλογικών συμβάσεων να κάνουμε προσφυγή ενάντια στα μνημόνια, αν είναι δυνατόν. Θα μπορούσα να σας πω κι άλλα. Θα γελάγατε. Οι λόγοι για τους οποίους καταδικαστήκαμε και γιατί έγινε αυτό, να σας το πω έτσι πολύ απλά, η αρχική καταδίκη, για να μην ξεφτυλιστεί το σύστημα. Επειδή λέγανε, γράφανε, έπρεπε εν πάση περιπτώσει να μην μας αφήσουν να φύγουμε και έτσι. Και πρωτοδίκως λοιπόν μας έριξαν μια ποινή, η οποία όπως σας είπα πήγε περίπατο, γιατί εμείς ασκήσαμε έφεση και βεβαίως στο εφετείο δεν μπορούσαν να εμφανιστούν, να υποστηρίξουν τι, όταν το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ λέει ότι εγώ δεν έχω ζημιωθεί τίποτε. Υπάρχει μια τελευταία ερώτηση, υπάρχει πεποίθηση ότι ο συνδικαλισμός γενικώς περνάει μια κρίση. Για παράδειγμα, τώρα η ΔΕΗ ιδιωτικοποιήθηκε και ένα από τα πιο ισχυρά συνδικάτα, η Γενόπ ΔΕΗ, δεν μπόρεσε να κινητοποιήσει τους εργαζόμενους σε τέτοιο βαθμό που τουλάχιστον να δοθεί μια μάχη. Μια μάχη που να είναι εμφανή στην ελληνική κοινωνία. Γιατί συνέβη αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, είναι αλήθεια αυτό που είπατε. Είναι χρόνια τώρα που ο συνδικαλισμός περνάει μια κρίση και είναι πολλά χρόνια που και οι εργαζόμενοι έχουν γυρίσει την πλάτη σε εμάς τους συνδικαλιστές. Εγώ δεν θα ρίξω ευθύνη στους εργαζόμενους. Θα ρίξω ευθύνη σε όλους όσους κουβαλάμε τον τίτλο του συνδικαλιστή και κυρίως, γιατί δεν θέλω να αδικήσω κάποιους ανθρώπους που στέκονται αγέροχοι στη γραμμή του καθήκοντος και με αξιοπρέπεια και δίνουν καθημερινά τις μάχες τους για να περασπιστούν το δημόσιο συμφέρον αλλά και τα συμφέροντα των εργαζομένων που τους τιμούν με την ψήφο τους. Κυρίως ρίχνω ευθύνη στην ηγεσία της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, που αυτή ήταν. Γιατί αυτός ήταν ο ρόλος, το χρέος και το καθήκον της. Αυτή ήταν που δεν στάθηκε στο ύψος των ευθυνών και των περιστάσεων, τα δύσκολα χρόνια των μνημονίων. Αυτή ήταν που δεν συσπήρωσε το εργατικό κίνημα. Αυτή ήταν που δεν το ενέπνευσε, δεν το συνέγειρε, δεν διέταξε σωστά τις δυνάμεις του εργατικού κινήματος και έτσι έδωσε τη δυνατότητα και στον κύριο Παπανδρέου και στον κύριο Σαμαρά, στον κύριο Βενιζέλο, στον κύριο Παπαδήμου να περάσουν όλες αυτές τις πολιτικές που πέρασαν σε βάρος μας. Όταν λοιπόν δίνεις κάποιον αγώνα, τη λέξη αγώνα βάλτε τη σε εισαγωγικά, γιατί αυτό που δόθηκε από τη μεριά της ΓΕΣΕ μόνο αγώνας δεν ήταν. Λοιπόν, γιατί είναι άλλο πράγμα, εντελώς άλλο το αντιστέκομαι και παλεύω να μην περάσει κάτι και εντελώς άλλο το απλά αντιδρώ και διαμαρτύρομαι. Η τακτική της ΓΕΣΕ ήταν απλά να αντιδρούμε, να κλαψουρίζουμε και να διαμαρτυρόμαστε έτσι για τα μάτια την τελευταία στιγμή. Δεν αποτρέπονται έτσι τα νομοσχέδια. Όταν λοιπόν δεν αντιστέκεσαι και δεν διατάσσεις τις δυνάμεις σου κατά τέτοιο τρόπο να νικήσεις, φυσικό επόμενο ήταν να συμβεί αυτό που συνέβη. Τι συνέβη? Στη συντριπτική πλειοψηφία των μαχών, εργαζόμενοι με τρόικα, ιτηθήκαμε. Όταν ιτάσε λοιπόν, ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε νικήσει, εδώ εδράζονται οι ευθύνες της ηγεσίας της ΓΕΣΕ. Στο ενώ θα μπορούσαμε να είχαμε νικήσει. Είναι μια άλλη κουβέντα αυτή. Να την κάνουμε όποτε θέλετε. Όταν λοιπόν μία, δύο, τρεις συμμετέχει ο κόσμος, αλλά δεν νικάς, μοιραίο και επόμενο είναι σιγά σιγά να υπέρχεται απογοήτευση. Σιγά σιγά να εισχωρεί στην ψυχή του εργαζόμενου και στο μυαλό του η καταστροφική αντίληψη της αναποτελεσματικότητας των αγώνων. Και να λέει στο τέλος, ως μοιραίο ανθρωπάκι, ως φοβισμένο ανθρωπάκι, ότι τι να κάνουμε. Αυτοί στο τέλος ό,τι θέλουν να περάσουν το περνάνε. Αυτό έγινε στην πράξη. Το είδε, το ζήσε ο κόσμος. Έτσι απογοητεύτηκε. Έχασε την εμπιστοσύνη του. Πρέπει λοιπόν να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου. Αλλά για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου πρέπει να αναδείξεις τη δύναμή του. Πρέπει να το συνεγείρεις, πρέπει να το εμπνεύσεις, πρέπει να δώσεις άλλο παράδειγμα. Όχι να έχεις φτάσει 70 χρονών και να μην λες να φύγεις εγώ από την ηγεσία του συνδικαλιστικού κινήματος. Όχι να επί των ημερών σου να έχουν καταγραφεί τόσες ήττες και εσύ να μην παίρνεις χαμπάρι σαν να μην έχεις καθόλου ευθύνη να συνεχίζεις να είσαι εκεί. Πρέπει να κάνει την αυτοκριτική του ο καθένας μας με βάση το πώς στάθηκε, πώς πορεύτηκε, να κάνουμε την αυτοκριτική μας συνολικά. Δεν τα χειριστήκαμε τα πράγματα σαν συνδικαλιστικό κίνημα έτσι όπως έπρεπε. Δεν σταθήκαμε σαν συνδικαλιστές, μιλάω γενικά, έτσι όπως θα έπρεπε. Αποτέλεσμα είναι αυτό λοιπόν, η παθητικοποίηση. Και όχι μόνο αυτό. Επειδή κανένας δεν είναι κουτός, οι εργαζόμενοι έβλεπαν, ξέρω εγώ,
ότι δεν θέλουμε να δώσουμε αγώνα στους συνδικαλιστές. Γιατί όταν ακούς ότι θα περάσει κάτι σε βάρος σου και το αφήνεις επί 40, 50, 60 μέρες να τρέχει αυτό χωρίς εσύ καν να αντιδράσεις καθόλου, να βγεις να πεις άκουσα, πήρε το αυτί μου, πήρα μυρωδιά ότι σκέφτεστε να κάνετε αυτό. Καθίστε καλά γιατί θα γίνει τη τρελή, να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Όταν δεν αντιδράσει καθόλου και αφήνεις, φτιάχνετε το σχέδιο νόμου, το νομοσχέδιο. Ξέρετε, όταν φτιάχνονται τα νομοσχέδια μετά είναι πιο δύσκολο να το πάρουν πίσω ή να βγάλεις άρθρα περιεχόμενων άρθρων. Όταν αφήνεις, φτιάχνετε το νομοσχέδιο και πάλι εσύ αφήνεις να χάνεται χρόνος και αποφασίζεις να κάνεις μία 24ωρη για την ημέρα που είναι να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Ποιος εργαζόμενος δεν αντιλαμβάνεται ότι τον δουλεύεις, ότι τον κοροϊδεύεις, ότι εσύ απλά και μόνο για τα μάτια, για το θεατή, να θέλεις να κάνεις μία απεργία έτσι να έχουμε να λέμε. Σε κανέναν δεν περισσεύεις σήμερα το μεροκάματο για να το χαρίσεις εσένα, για να λες τον συμβιβασμένο συνδικαλιστή, για να λες ότι δήθεν κάτι έκανες. Επ' των ημερών μου κάναμε και 48, λέει, απεργίες, λένε κάποιοι. 48 24ωρες. Αλήθεια. Κοιτάξτε να δείτε. Το συνδικαλιστικό κίνημα, το εργατικό κίνημα έχει στη φαρέτρα του πάρα πολλά όπλα για να χρησιμοποιήσει όταν του επιτίθενται. Ανάλογα το μέγεθος της επίθεσης, ανασύρει από τη φαρέτρα του και το αντίστοιχο όπλο. Αν η επίθεση είναι μικρής ισχύως, δεν συζητάμε να κάνεις απεργία, μπορεί να βγάλεις εγώ μια καταγγελία, μια ανακοίνωση καταγγελίας, να καταγγείλεις αυτό το οποίο γίνεται σε βάρος σου. Αν η επίθεση είναι πιο σημαντική, δεν άρχισε μόνο να το καταγγείλεις, πας και στην 24ωρη, πας και στη 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση. Όταν η επίθεση που δέχεσαι είναι σαν και αυτή που δεχτήκαμε τα χρόνια του μνημονίου, που μόνο με τη λέξη Αρμαγεδόν μπορεί να περιγραφεί, όταν έρχονται και σου παίρνουν πίσω κατακτήσεις δεκαετιών, κατακτήσεις με αίμα, με αγώνες, με θυσία, με υδρότα, με απολύσεις, με πόνο, όταν έρχονται και σε μετατρέπουν μέσα σε μία νύχτα εσένα και τα παιδιά σου σε σύγχρονο δούλο και σκλάβο, όταν έρχονται και θεωρίζουν σαν το μαύρο καβαλάρι τη ζωή σου, τι άλλο έπρεπε να μας κάνει η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Σόμπλε να ανασύρουμε και το πιο σημαντικό μας όπλο, που δεν είναι για ψιλοπίδημα, είναι για αυτές και μόνο τις περιπτώσεις, την απεργία διαρκείας. Γιατί δεν την κάναμε? Τι άλλο περιμέναμε να γίνει σε βάρος μας για να κάνουμε απεργία διαρκείας? Γιατί αν κάναμε απεργία διαρκείας όταν ακόμα το ηθικό ήταν υψηλό, όταν ακόμα δεν είχαμε δεχτεί τις αλλεπάλληλες ήττες που τις δεχτήκαμε εξαιτίας των 24ωρων του φεκιών, των εκτονοτικών του φεκιών στον αέρα, έτσι δεν κερδίζεις. Αν λοιπόν είχαμε κάνει τότε την απεργία που πολλοί κόσμος έλεγε κάντε ρε μια διαρκείας, ποιος θα είχε νικήσει, η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Σόμπλε, ο κύριος Παπανδρέου, ο κύριος Παπαδήμος, ο κύριος Σαμαράς ή εμείς? Εμείς θα είχαμε νικήσει, κύριε Καλόδουκα.